Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα, πόσο σ' αγαπώ. Μαρία, δεν πας καλά. Σίγουρα ο αέρας του Παρισιού θα σε πείραξε. Σε παρακαλώ, Σέρβια. Μα δεν εξηγεί τέλειος. Εσύ ποτέ δεν μιλούσες έτσι. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Σε σόκαρε η γλώσσα μου, έτσι δεν είναι? Μα είναι δυνατόν να μου λες κατά μου το ότι είμαι αντιπαθητικός? Η Δεσποινής Παπασωτηρίου που ήξερα δεν έβγαζε τέτοια γλώσσα. Η Δεσποινής Παπασωτηρίου που ήξερε, Σέργιε, δεν υπάρχει πια. Και είναι καιρός να το πάρεις η είδηση και εσύ και όλοι σας. Αλλαγή double fast, δηλαδή. Και μέσα και έξω. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις γιατί ήθελες τόσο πολύ να συναντηθούμε? Πάντως όχι για να με βρήσεις. Νομίζω ότι δεν θυμάσαι πώς μου είχες μιλήσει εσύ στο παρελθόν. Αν θυμάμαι καλά, είχες πει ότι η εμφάνισή μου ντροπιάζει την εταιρεία. Γιατί άδικο είχα. Εγώ πάντα ήμουν ειλικρινής. Κι εγώ, Σέργιε. Όταν λέω ότι είσαι ο πιο αντιπαθητικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει, είμαι ειλικρινής. Ειλικρινέστατη, θα έλεγα. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω. Ήρθες για να πάρεις το αίμα σου πίσω. Όχι, Σέργιε. Όχι. Από περιέργεια ήρθα. Ήθελα να δω τι θέλεις από μένα. Το τσάι σου. Σε ευχαριστώ. Το Θεό που σε έκαμε όμορφη. Και πώς είσαι τόσο σίγουρη ότι εγώ θέλω κάτι από σένα? Έλα τώρα, Σέργιε. Για να επιμένεις τόσο πολύ να συναντηθούμε, τη στιγμή μάλιστα που πριν από λίγο καιρό δεν ήθελες καν να με δεις στα μάτια σου, κάτι θέλεις. Έτσι δεν είναι? Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχει η Μαρία με το Σέργιο. Αλέξη, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσεις να πηγαίνεις πάνω κάτω και να κοιτάξεις την πραγματικότητα κατάματα. Την πραγματικότητα, όχι εμένα. Για ποια ακριβώς πραγματικότητα μιλάς? Κάτσε. Κάτσε. Λοιπόν, ο Σέργιος και η Μαρία ήταν ανέκαθεν φλογεροί εραστές. Ως σκοπό της ζωής τους είχαν να σου πάρουν την εταιρεία. Και το καταφέρανε. Και τώρα διασκεδάζουν με αυτό. Πώς σου φαίνεται αυτή η πραγματικότητα? Γελία. Ωραία, λοιπόν. Άλλο σενάριο. Λοιπόν, Σέργιε, θα μου πεις τι με ήθελες? Θέλω μια προκαταβολή από το μερίδιο μου ως μέτοχος. Προκαταβολή? Ναι. Είχα μια ζημιά με μια επένδυση και χρειάζομαι ρευστό να καλύψω τα έξοδα μου. Λυπάμαι, Σέργιε, αλλά αυτό είναι αδύνατο. Ορίστε. Σε άλλες εποχές μπορεί και να γινόταν. Αλλά τώρα ξέρεις πως έχει η κατάσταση στην εκκομόντα. Χρειαζόμαστε όλους τους πόρους για να μπορέσει να βγει η επίδειξη. Μαρία, μας είχες υποσχεθεί ότι οι βασικοί μέτοχοι θα πάρουμε το μερίδιό μας. Ναι, σε ένα μήνα που είναι το κανονικό. Σε ένα μήνα, εγώ χρειάζομαι. Με συγχωρείς. Έλα, Ελεονόρα, τι θέλεις εγώ δουλειά? Αδελφούλη μου, επικοινωνώ με ένα φάντασμα. Ξέρεις τι ωραία που ζωγραφίζει, σαν μικρό παιδά. Σέργιε, Σέργιε. Τι μπήκε καλέ στη γραμμή, μπουρμπουλήθρες? Φάντασμα. Λέγαμε. Καλό μου φάντασμα. Εγώ τώρα φεύγω από το δωμάτιο και θα κλείσω και την πόρτα πίσω μου. Ήθελα να σου πω ότι έχω αφήσει ένα σημείωμα δίπλα στη ζωγραφιά σου. Αν θέλεις, διάβασέ το και απάντησέ μου, σε παρακαλώ, με κάθε ειλικρίνεια. Α,
Και καλό μου φάντασμα, σε παρακαλώ, μην κάνεις στενό κάτω εκεί μέσα στην ντουλάπα της αδελφής μου, γιατί είναι λίγο μηγιάγγιχτη με τα ρούχα της. Ναι, ευχαριστώ. Φιλάκια. Kisses. Αχ, τι δίψα. Άραγεται φαντάσματα πίνουνε νερό ή μόνο γάλα και ζεστή σοκολάτα. Αχ, ποιος να είναι. Τέρμα, τα φαντάσματα κάνουν κακό στα νεύρα μου. Ποιος είναι, οι Ghostbusters. Μιλιά. Ο Ντίτι θα είναι. Μπράβο, ρε Ντίτι. Επιτέλους, ωραίος είσαι. Νωρίς ήρθες. Αν ήταν κακό το φάντασμα, θα με είχε ήδη φάει. Καλέ, τι είναι αυτό. Τι θες, παιδάκι μου, την απόχη. Για ψάρεμα θα πας. Θα πιάσουμε το φάντασμα με αυτό. Καλά, να σου πω. Δεν είμαι μόνο εγώ η τρελή εδώ μέσα. Τέλος πάντων, πάμε μέσα να δούμε αν μου έχει ήδη απαντήσει. Μάλιστα. Κατάλαβα, Μαρία. Επιτέλους με εκδικήσε. Απόκτησες εξουσία και άλλαξες. Να τη χαίρεσαι την ομορφιά σου. Κάνεις λάθος, Σέργιε. Δεν έχω καμιά όρεξη να εκδικηθώ κανέναν. Πίστεψέ με. Απλώς η μόνη μου προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η εταιρεία και τίποτα άλλο. Κακός. Με το νέο σου look, άλλες προτεραιότητες έπρεπε να έχεις. Θέλω να γίνουμε φίλοι, αλλά μην με ψάξετε. Θα φύγω όταν κάνετε νάνι. Αχ, μωρέ, τι γλυκό φαντασματάκι είναι αυτό. Ακούς, Ντίτι, ακούω να λες. Μη! Α! Σου απαγορεύω να ψάξεις την ντουλάπα. Θα το τρομάξεις. Πάρε την απόχη σου και πήγαινε για ψάρεμα. Ρετούλα, δεν μπορεί να κάτσεις πολύ ώρα μέσα στην κουζίνα. Λίγο θυμάσαι από τις μυρωδιές. Δεν πιστεύω να πειράξει τίποτα. Κοίταξε, κακομοίρη μου. Μη λείπει κανένα ντολμαδάκι. Κανένα κολοκυθοκευτέ. Καμιά μερίδα μουσακά, γιατί εισέφαγα. Εσύ μπορεί να με φας, αλλά εγώ το μόνο που χτύπησα ήταν ένα ντολμαδάκι. Ο μουσακάς δεν έχει γίνει ακόμα. Α, ναι, σωστά. Τι κάνεις εκεί. Στοιχείς, θα μαχαιροπύλουνε. Ε, τι, θα τα αφήσω στραβά. Να νομίζει ο άνθρωπος ότι δεν ξέρουμε να στρώσουμε και ένα τραπέζι. Σωστά, μη μας περάσει για χωριάτες, ο σεφ. Ηρακλή, σε παρακαλώ, μη τον τρομάξεις. Εντάξει, θα είμαι καλός. Εκτός κι αν με εκνευρίσει. Α, ναι, και εσύ αργείς να εκνευριστείς, σε παρακαλώ. Μη με λαχταρίσεις. Σωστά, μην πάρει πόδι ο γαμπρός. Άρχισες πάλι, Χριστιανέ μου. Γυναίκα, άσε τους οδρυμούς και πάρε τηλέφωνο τη Μαρία να δεις τι κάνει. Κανονικά θα πρέπει να είναι εδώ τώρα. Α, ναι. Λες να αργήσει. Πότε θα προλάβει να ετοιμαστεί. Σωστά. Πρέπει να στολιστεί, να βάλει τα καλά της, να το θαμπώσει με την ομορφιά της και να τη χάσουμε στα Παρίσια. Αυτό δεν θες. Σέργιε, με φλερτάρεις. Όχι, Μαρία. Όχι. Και ξέρεις καλά ότι αν το έκανα δεν θα είχα πρόβλημα να σου το πω. Απλώς προσπαθώ να σου ανοίξω τα μάτια για το οποίες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές σου. Αχα. Να ερωτευτώ δηλαδή. Και να αφήσω την εταιρεία στα δικά σου χέρια. Αφού αν πάψω να ασχολούμαι μαζί της, θα σου έρθει πακέτο η προεδρία. Χαίρομαι πολύ για την αυτοπεποίθησή σου. Αν είσαι τόσο σίγουρη πως μόνο εσύ μπορείς να σώσεις την εκκομόντα. Ναι. Αυτή τη στιγμή ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Μπράβο. Συγγνώμη. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει η νέα Μαρία. Και δεν μιλώ για την εμφάνισή σου. Γιατί με κοιτάς έτσι, αλήθεια σου λέω. Μ' αρέσει πολύ. Λες επιτέλους τα πράγματα με το όνομά τους. Βάζεις ανθρώπους σαν εμένα στη θέση τους. Πιστεύεις πια στον εαυτό σου, δεν χαρίζεσαι σε κανένα. Σε μια τέτοια Μαρία, πώς να πάει κάποιος κόντρα. Ναι. Έλα, κοριτσάκι μου. Πού είσαι, νύχτωσε. Έλα, μαμά μου.
Σου είπα ότι έχω ένα επαγγελματικό ραντεβού, δεν θα αργήσω. Ήδη έχεις αργήσει. Τι? Έχει έρθει ο Φιλιππός? Όχι. Αλλά πότε θα ετοιμαστείς? Την έτοιμαστε, βρε μαμά μου, έτοιμη είμαι. Είσαι με τα καλά, στο με τρελάνεις. Έτσι θα μείνεις μετάρχο της δουλειάς. Μαμά μου, σε κλείνω τώρα. Μην ανησυχείς, δεν θα αργήσω. Έλα, φιλάκια, γεια. Το κλείσε. Τι κάνεις εκεί, Ηρακλή? Τίποτε, τα ζήγιζα, τα στήγιζα. Τα φτιάχνω. Λοιπόν, τι λέγαμε? Αυτά. Αύριο λοιπόν φεύγω, ε. Αύριο λοιπόν φεύγεις. Και η Μαρία τώρα είναι με το Σέργιο. Ξεκόλα. Να με κάτσει μία στιγμή να την αποχαιρετήσω. Δεν μ' αρέσει η εξέλιξη της συζήτησης. Λοιπόν, έλα να την κάνουμε. Έλα, βραδιάζει, έχεις και ταξιδάκι αύριο. Έλα, γορίνα μου. Πήγαινε, εγώ θα κάτσω λίγο. Δεν πάω πουθενά. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβα όμως εγώ. Δεν το κουνάω από εδώ αν δεν σιγουρευτώ ότι θα πας ή στο σπίτι σου ή στο σπίτι της Μαρκέλας. Και όχι κάπου αλλού. Οκ. Καταστρόφη, Ρακλή, καταστρόφη! Νομίζω ότι μου έπεσε πολύ πορτοκαλί στο κοτόπουλο. Και στο παβρε και τούλα. Τι δουλειά έχουν τα φρούτα με το κρέας, αλλά εσύ εκεί θέλεις να εντυπωσιάσεις το σεφ. Δεν βοηθάς, Ρακλή, δεν βοηθάς. Δεν πειράζει, και τούλα, θα φάμε τον μπουσακά. Και τα άλλα 10 φαγητά που έχεις φτιάξει. Μπαμ, μη μου πεις. Εκτός και αν η Μαρία ξέχασε τα κλειδιά της. Λες να είναι ο Φίλιππος από τώρα? Ανοίγω. Καλησπέρα. Εσύ είσαι ο λεγάμενος. Ο λεγάμενος. Καλώς ήρθες, παιδί μου. Έλα, πέρασε. Μας έπιασες επάνω στις προετοιμασίες. Ήρθα λίγο πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει, θα βοηθήσω κιόλας. Δεν πειράζει, νεαρέ μου. Έλα, πέρασε να καθίσουμε να τα πούμε. Και άσε την κουζίνα και τα κατσαρολικά στις γυναίκες. Ηρακλή. Είπα τίποτα κακό? Η Μαρία δεν είναι εδώ? Είναι σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, αλλά δεν θα αργήσει. Ευχαριστώ. Πω, κίνηση. Μα, τι κάνετε εδώ? Άρχισατε την ανάγνωση? Ανέκαθεν διαβάζαμε, Μάρση. Τι υπονοείς? Τι είναι αυτό? Για να δω. Ιστορίες με φαντάσματα. Αποκτήσαμε νέο χόμπι? Όχι, αποκτήσαμε φάντασμα. Φέρτε εδώ. Α, καλά. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αν δεν με πιστεύεις, τώρα θα δεις. Έλα να σου δείξω. Τι? Το εντόπισες κιόλας? Μιλάτε? Όχι, γιατί αν μιλάτε, θα πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ σοβαρά για σένα. Είναι κρυμμένο μέσα στην ντουλάπα σου. Επικοινωνεί μαζί μου με ζωγραφιές. Ζωγραφιές? Και με τι είδους ζωγραφιές? Παιδικές, μήπως? Ναι, είναι ένα baby ghost. Είσαι και το baby. Τι πες? Τίποτα. Να σε ρωτήσω, τι άλλο κάνει το φαντασμά σου εκτός από το να ζωγραφίζει? Α, πίνει γάλα, ζεστή σοκολάτα, κοιμάται στο κρεβάτι σου, αδειάζει τα ράφια από τις σοκολάτες μου. Μάλιστα, ωραία. Σε λίγο θα έχουμε ένα φάντασμα που θα πονάει η κυλίτσα του. Για πάμε να δούμε αν είναι καλά. Τι, δεν φοβάσαι? Θα πας να το αντιμετωπίσεις. Έλα που σου λέω, θες να σε λένε φοβιτσιάρα? Ανούλα, δεν βρω έξω. Ανούλα, το ξέρεις το φάντασμα είναι φίλη σου. Ανούλα, μη φοβάσαι, η μαμά σου δεν θα σε μαλώσει. Την είδα, είναι πολύ αναστατωμένη. Φοβάται μη σου έχει συμβεί τίποτα κακό. Δεν τη λυπάσαι, έκλαιγε. Τα φαντάσματα έχουν μαμά? Πώς γίνονται τα φαντάσματα με κανονική πράξη? Ανούλα, σου υπόσχομαι ότι θα μιλήσω εγώ στη μαμά σου και δεν θα σου φωνάξει. Α! Α! Α!
κοίτα μου. Καλέ. Αυτό δεν είναι φάντασμα. Είναι παιδάκι. Α! Α! Η Ανούλα! Από το δεύτερο! Πάρα τη σακαλάτα σου. Ανούλα, είσαι καλά. Η μαμά σου είναι πάρα πολύ ενισχυμένη. Έλα, πάμε να την πάρουμε ένα τηλέφωνο. Περιμένετε! Εμένα δεν με παίζετε! Να βάλω ένα κρασάκι παριανό να πιούμε μέχρι να έρθει η Μαρία. Ας την περιμένουμε λίγο. Έχει δίκιο ο Φίλιππος. Άλλωστε δεν θα αργήσει. Να την πάρω ένα τηλέφωνο. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Μην διακόψει τη δουλειά της εξαιτίας μου. Είδες και τούλα, είδες τρόπη. Γαλλική. Ενώ εμείς Έλληνες, μόλις μας στείλουν, γινόμαστε έξαλλοι. Μα τι λες τώρα στο παιδί. Δεν τον έστησε. Είμαστε εμείς εδώ. Ήρθα και πιο νωρίς. Ανυπομονούσες, ε. Ναι, να σε γνωρίσει. Η αλήθεια είναι ότι. Έχω ακούσει πολλά για σας, κύριε Ηρακλή. Μιλάει συνέχεια για μένα το μαράκι, ε. Ναι, σας αγαπάει πολύ. Και τους δύο. Τις λείπατε πολύ στο Παρίσι. Βρε, παιδάκι μου, γιατί να μην την πάρω ένα τηλέφωνο, να της πω ότι ήρθες. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Μην την ενοχλήσουμε τώρα. Δεν πειράζει. Είναι με τον κύριο Μαντά, στο επαγγελματικό ραντεβού εννοώ. Λοιπόν, Μαρία, δεν θα μου πεις ποιος είναι αυτός ο Φίλιππος. Τι έγινε ο Νικόλας, τον σχόλασες? Με τον Νικόλα χωρίσαμε. Είμαστε μόνο φίλοι. Αν και αυτό δεν είναι δικός σου λογαριασμός. Να υποθέσω ότι ο Φίλιππος είναι δικός μου λογαριασμός. Να υποθέσεις. Μάλιστα. Το μαράκι μας ομόρφινε και έχει πλέον κατακτήσεις. Σεργέ, αν δεν με θες κάτι άλλο, πρέπει να πηγαίνω. Με περιμένω. Ναι, το κατάλαβα. Δεν με ενδιαφέρει τι κατάλαβες. Και ειλικρινά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το ύφος. Συγγνώμη, Μαρία, συγγνώμη. Σε καμαρώνω. Απλώς σε καμαρώνω. Σε ευχαριστώ, Σέργια. Να πηγαίνω, λοιπόν. Στάσουμε στιγμή. Δεν θα το ξανασκεφτείς. Ποιο πράγμα? Την προκαταβολή που λέγαμε. Πίστεψε με, είμαι στριμωγμένος. Λυπάμαι, Σέργια. Ειλικρινά και... Και θέλω να ξέρεις ότι δεν το κάνω για εκδίκηση. Αλλά αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Μάλιστα. Εντάξει, Μαρία, εντάξει. Σε πιστεύω. Και ελπίζω η συνάντησή μας να μην σου ήταν τόσο δυσάρεστη όσο πίστευες. Ξέρεις κάτι, Σεργέ. Δεν σε μισώ όπως νομίζεις. Τουλάχιστον εσύ, ό,τι κάνεις, το κάνεις φανερά. Τον διαλύεις τον άλλον κατάμουτρα. Τον προσβάλλεις κοιτώντας τον στα μάτια. Σε αντίθεση, ναι. Τι εννοείς? Έτσι όπως το τοποθέτησες, είναι σαν να με συγκρίνεις με άλλους που σε μαχαιρώνουν πισόπλατα. Όχι, 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 όχι. Αόριστα μιλούσα. Συγγνώμη, τι κάνεις εκεί? Από ό,τι κατάλαβα, είσαι σε δύσκολη θέση, οπότε λέω να κεράσω εγώ. Δεν σου πάει να προσβάλλεις, Μαρία. Δεν είμαι τόσο περπισμένος, άλλωστε, να πω το μπορώ να το κεράσω. Εντάξει, Σεργία. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, χάρηκα για τη συνάντηση. Καληνύχτα. Καληνύχτα, όμορφη. Ναι, έλα, μαμά, τώρα έρθω. Μαρία, ο Αλέξης σήμερα. Ναι. Ναι, νόμιζα ότι... Τι συμβαίνει, Αλέξη? Είσαι έξω? Ακούω θόρυβο. Ναι, αλλά τώρα γυρνούσα στο σπίτι. Είμαι ακόμα στο γραφείο. Μπορείς να έρθεις να μιλήσουμε ή να σε συναντήσω έξω. Τι έχουμε να πούμε πάλι, Αλέξη? Νομίζω πως δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Θα ήθελα να σε αποχαιρετήσω. Άλλωστε θα λείπω ένα μήνα. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν θα ξαναγυρίσεις. Σε ένα μήνα, λοιπόν, θα μιλήσουμε. Μα... Αλέξη, βιάζομαι, σε παρακαλώ, με περιμένω. Καλό σου ταξίδι. Τι έγινε? Σε έτζασε πάλι, σήκασες? Η Μαρία μ' αγαπάει ακόμα. Τι εννοείς? Δέχτηκε να βρεθείτε? Όχι. Ε, τότε,
Το άκουσα στη φωνή της, λίγο πριν κλείσει. Όπως μου ευχήθηκε καλό ταξίδι. Α, καλά, το έχεις χάσει τελείως, έτσι. Η φωνή της μαλάκος έγινε τρυφερή. Φάνηκε. Το βαπόρι. Φάνηκε ότι στεναχωριέται που φεύγω. Εντάξει, προσπάθησε βέβαια να το κρύψει, αλλά εγώ ξέρω κάθε χρειά της φωνής της. Κάθε κρυφή σημασία. Ωραία, ναι. Πριν είδες που στα έλεγα. Στα έλεγα και δεν με πίστευες. Η Μαρία σ' αγαπάει. Η Μαρία μ' αγαπάει ακόμα. Ερε μπελάς που μας βρήκε. Ανούλα, να δω τι ζωγραφίζεις. Κι άλλες σοκολάτες. Έφαγες πάρα πολλές, δεν πόνεσαι, κυλίτσα σου. Δεν πόνεσαι, ε. Με πονάει η καρδιά μου. Αχ, Ανούλα μου, μην ανησυχείς. Θα μιλήσω εγώ στη Μανούλα, εντάξει. Η μαμά! Ανούλα μου. Όταν με πήρες ήμουν στο αστυνομικό τμήμα. Μην ανησυχείς, όλα είναι μια χαρά. Μόνο που η Ανούλα από εδώ μας έφαγε όλες τις σοκολάτες. Μπορεί το βράδυ να την πονέσει λίγο η κυλίτσα της. Γιατί, γιατί το έκανες αυτό, μ' ακούς? Δεν θα το ξανακάνεις ποτέ. Μ' ακούς, ποτέ. Ναι, μην τη μαλώνετε. Υπήρξε πάρα πολύ καλό φάντασμα. Ελάτε να τα πούμε, ελάτε να καθίσουμε. Έτσι που λες, Φίλιππε, ιδέα δεν έχουμε για τα ραντεβού της Μαρίας. Σαν πως μας ενημερώνει, τελευταία στιγμή τα μαθαίνουμε όλα. Α, και για σένα, ιδέα δεν είχαμε. Μα τι λες τώρα στον άνθρωπο. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Μαρία είναι με τον κύριο Αλέξη. Δεν νομίζω ότι έχουν πολλά παρεδώσε πια. Α, μάλιστα. Εγώ τίποτα, έτσι ρώτησα. Και τώρα έτσι απάντησε. Κύριε Ηρακλή, ξέρετε για εκείνο το κρασί που λέγαμε, μήπως τελικά είναι καλή ιδέα? Αχ, το μωράκι! Καλά, δεν μην κάνεις έτσι, δεν έρχεται και το Παρίσι. Καλησπέρα. Μα, το βρήκες στο δρόμο? Φίλιππε. Γεια σου, Μαρία. Ήρθες, συγγνώμη που άργησα. Δεν καθόμαστε για φαγητό. Έχω μια πείνα. Εγώ είμαι αυτή. Σε μένα δίνεις την καρδιά, Ανούλα. Τότε γιατί το έσκασες και με ανησυχήσες τόσο? Κοίταξε, η Ανούλα έχει ένα θέμα με το αρκουδάκι της. Μου το πέταξες. Μα αφού το είχαν ξεκυλιάσει στο πάρτι σου. Εγώ το αγαπούσα χωρίς κυλίτσα. Μα γέμιζε τα πάντα Αφρολέξ. Δεν με νοιάζει. Εγώ γύρισα χθες σπίτι από το σχολείο και ήθελα να του πω ένα μυστικό και εσύ μου το είχες πετάξει. Αχου, συγγνώμη μωρό μου. Δεν έπρεπε να το πετάξω, έπρεπε να σου το πω πρώτα. Στεναχωρήθηκες πολύ, ε? Ναι. Τι έπαθες εσύ? Θυμήθηκα το δικό μου αρκουδάκι, το Φερούκιο. Φερούκιο? Πού να βρίσκεται τώρα? Μην της δίνετε σημασία. Έχει περάσει πολλές συγκινήσεις σήμερα. Φαντάσματα, αρκουδάκια. Με σένα, μικρή μου, μαζί θα βρούμε την τιμωρία που θα βάλουμε. Τιμωρία? Σ' αγαπώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι θύμωσες για το αρκουδάκι σου. Δεν έπρεπε να το πετάξω, έπρεπε να σου το πω. Αλλά κι εσύ δεν ήταν λόγος να σηκωθείς να φύγεις από το σπίτι. Ξέρεις τι μπορούσε να σου συμβεί? Συνήθως αυτά πληρώνονται πολύ ακριβά. Αχ, Χριστέ μου, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Μη στεναχωριέσαι, Μανούλα, δεν θα το ξανακάνω. Πάμε σπίτι να βρούμε μαζί τη τιμωρία. Πάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρκέλα. Το Θεό να ευχαριστείς που μπήκες σε αυτό το διαμέρισμα. Ευχαριστώ για το γάλα και τις σοκολάτες και το καλαμάκι. Λοιπόν, Ανούλα, θα μας ξανάρθεις με τη μαμά σου στο σπίτι, αλλά υπό άλλες συνθήκες, εντάξει? Θα συνέλθεις εσύ? Δεν μπορώ.
Θέλω το Φερούγιο! 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 Πού είσαι! Σ' αγαπάω! Σταμάτα, Αντώνη! Γιατί κλαίω τα γέννα! Ναι, ναι. Θες να μου πεις δηλαδή ότι εγώ φταίω, εντάξει. Και όχι τα τρία μαρτίνι που έχεις πει. Τι θες να πεις, ότι είμαι μεθυσμένη? Θες να πω ότι είσαι ζαλισμένη? Ναι, ναι, αυτό να πεις. Είμαι μια ζαλισμένη. Ωραία ζαλισμένη. Ξέρεις κάτι? Τι? Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις πολύ. Μπαμπά, τι κάνουμε, τι κάνουμε, τα πίνουμε, τα πίνουμε. Χαμομηλάκια, αγόρι. Όργα, μια μπύρα. Draft, μπουκάλι, με αλκοόλ, χωρίς αλκοόλ, βιολογική, ξανθή, κόκκινη, μαύρη, ρεθύμνο. Ποτήρι ξανθιά, ποτήρι ξανθιά. Και να θέλεις άλλη, δεν έχουμε. Όσο πάει και αποτρελαίνεται αυτή. Ονειρεύεται μεγαλεία. Και καλά κάνει το κορίτσι, εσύ. Εγώ, τι εγώ. Εσύ πια δεν έχεις ανάγκη τα μεγαλεία, δεν το ονειρεύεις, έτσι. Ναι, ποιος χάρη μου, εγώ τα έχω. Για πες μου, αγόρι μου, τι έχεις, γιατί θέλεις να με δεις? Σοβαρά μιλάς, θέλετε να γίνετε ακροβάτες? Εντάξει τώρα, ο Νικόλας ήθελε να με πείσει. Τώρα προφίλουμε 10 χρονών, παιδιά είμαστε. Και καταλήξατε με ένα σπασμένο δόντι εσύ και με ένα χέρι στο γύψο ο Νικόλας. Άσε και του Λάσε, μη μου το θυμίζεις, γιατί είχα πάρει μια τρομάρα. Έλα, παιδάκι μου, πάρε λίγο κοτόπουλο, μην τρέπεσαι. Αργότερα, κύριε Κετή. Τι να πρωτοφάει, βρε μαμά, ο άνθρωπος χίλια πράγματα έχει φτιάξει. Σιγά μην έχω φτιάξει χίλια. Πού τα είδες, τα μέτρησες, είναι χίλια? Και μία νύχτες. Δεν σ' αρέσουνε, Φίλιππε. Κάτι δεν έχω κάνει καλά. Νομίζω έχω βάλει πολύ αλάτι στους κολικιθοκεφτέδες. Όχι, κυρία Κέτη μου, είναι όλα τέλεια. Όλα είναι φανταστικά. 5 αστέρια Μισελέν θα σας έδινα. Τι είναι αυτά? Ανακαλύφθηκαν καινούργιοι πλανήτες? Γιατί γελάει αυτός? Πατέρα. Μα δεν ξέρεις τίποτα, βρε Ηρακλή. Είσαι ανενημέρωτος. Τα αστέρια Μισελέν είναι, πώς θα σου πω, σαν βραβεία μαγειρικής. Τα δίνουν στους σεφ. Ναι, κάπως έτσι. Μπράβο, μαμά. Σε βρίσκω πολύ ενημερωμένη. Βέβαια, έχω μελετήσει. Διαβάζω περιοδικά. Ενημερώνομαι. Δεν ανήκει καμιά εγκυκλοπαίδεια. Μπας και ξεστραβωθείς με πιο σοβαρά θέματα. Τι λες, καλέ. Η μαγειρική είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι δεν είναι, αγόρι μου? Ναι, αλλά δεν είναι και πυρηνική φυσική. Καλά, βρε Φίλιππε. Τώρα, πώς ήρθε και έγινες μάγειρας? Σεφ, πατέρα μου. Εντάξει, βρε Μαρία, αυτό εννοούσε ο πατέρας. Μα είναι δυνατόν τώρα εσύ, άτρας πράγμα, να ασχολείσαι με την κουζίνα και με τα κατσαρολικά, με τα ταψιά, με τα... Πατέρα, ο Φίλιππος κάνει μια από τις πιο ωραίες δουλειές του κόσμου και θα σας παρακαλούσα να σταματήσετε να τον προσβάλλετε άλλο. Είναι λίγο άξεστος, αγόρι μου, αλλά στο βάθος έχει χρυσή καρδιά. Τι λες, Βρακετούλα, τον πρόσβαλα εγώ? Σε πρόσβαλα? Όχι, τι να με προσβάλλετε τώρα, είναι δυνατόν? Καταλαβαίνω τη δυσπιστία σας στο επάγγελμά μου, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ. Έχει να κάνει άμεσα με τη ζωή. Δηλαδή? Δηλαδή οι γεύσεις έχουν σχέση με τις μνήμες. Μία γεύση μπορεί να μας φέρει στο μυαλό τα παιδικά μας χρόνια. Ένα ταξίδι. Ένα πρόσωπο που αγαπάμε πολύ. Ή ακόμα ένα γλυκό της γιαγιάς που μας έκανε όταν ήμασταν παιδιά. Αχ, τι ωραία που τα λέει. Καλή, αυτός είναι πολύ ρομαντικός. Ναι. Θέλω να πω ότι μιλάει πολύ ωραία ο Φίλιππος. Αχ, βρε Φίλιππε, ξέρεις τι μου θύμισες τώρα? Το γλυκό κουφέτο. Το όποτε... Θείο Ευάγγελο. Όποτε τρώω γλυκό κουφέτο, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια στην Πάρο. Αυτό ακριβώς εννοώ, όμορφες αναμνήσεις. Μου αρέσει να ανακαλώ μνήμες και να δημιουργώ καινούργια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία δουλειά κάνεις. Δεν μου λες, γλυκό κουφέτο, ξέρεις να φτιάχνεις? Κοίταξε, Αντώνη, δεν θέλω να νομίζεις... Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Εκτός και αν μετάνιωσες. Όχι, όχι, όχι καθόλου. Ήταν πολύ όμορφο. Και για μένα.
Ποιος είναι τέτοια ώρα? Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ποιος είναι? Η διαχειρίστριά σου. Μην κάνεις πάλι ότι δεν ανοίγεις. Α, κυρία Κατερίνα! Δεν είναι κατάλληλη στιγμή τώρα. Δεν είμαι ντυμένη. Το αντίθετο θα με ξάφνιαζε. Να τα πούμε καλύτερα αύριο. Σου έχω ένα ραβασάκι. Είναι από τον ιδιοκτήτη. Στο ρίχνω κάτω από την πόρτα. Πάει ασορτή με τα κοινόχρηστα. Λίλιαν, ποιος είναι, υπάρχει πρόβλημα? Όχι, έρχομαι αγάπη μου, έρχομαι. Λίλιαν, είσαι σίγουρα εντάξει? Ναι, Αντώνη μου, ναι, μια χαρά. Μήπως θες ένα ποτάκι, ουίσκι, μήπως? Όχι, ξέρεις, μην το πάρεις στραβά, αλλά το πρωί έχω γνωρίσει δικαστήριο και πρέπει να φύγω. Α, δεν θα μείνω. Δεν μπορείς να κάτσεις λίγο ακόμα? Μην μου στεναχωριέσαι. Έλα, θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Εντάξει. Καληνύχτα. Ήταν πολύ ωραία. Και για μένα. Καληνύχτα. Και γιατί δεν μου έχεις πει τίποτα τόσο καιρό? Γιατί δεν το ήξερα. Βέβαια. Εσύ όλο για τη Λίνα μου έλεγες. Νόμιζα πως την είχα ξεπεράσει, μπαμπά, αλλά μόλις την φίλησα ένιωσα. Ένιωσα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να φυλάω αυτή τη γυναίκα. Είσαι κάργα ερωτευμένος, αγόρι μου. Το ξέρω. Την αγαπάω. Αλλά τι να κάνω, πες μου. Τι να κάνεις? Κοίταξε, ανταποκρίθηκε στο φίλι σου. Ανταποκρίθηκε. Ναι, αλλά μετά άρχισε να μεταγυρίζει. Μου έλεγε ότι τη ήταν αδιάφορο το φίλι και καταλαβαίνει τίποτα σε από όλα αυτά. Μα τι θες να κάνει, αφού είναι ακόμα με το Σωτήρι, ντρέπεται. Βρες την αγόρι μου και ξεκαθάρισε το. Όχι, άμα θέλει να ξεκαθαρίσει αυτή με το Σωτήρι, άμα είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λες, γιατί. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί μου. Σοβαρολογείς, αρέσει ο Πάριος. Από μικρό παιδί μου έκανε πλήση εγκεφάλου ο πατέρας μου και έπιασε. Α, είναι από πολύ καλή οικογένεια, ακούς και τούλα. Μας τα έλεγα εγώ, Ηρακλή μου, μας τα έλεγα. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Α, μπορεί να είναι η Αλέκα, η γειτόνισσα. Πάω να ανοίξω. Έρχομαι! Αχ, τι ανυπόμονοι που είναι μερικοί άνθρωποι. Πάτε, πάτε, σας πάτε. Πολύ ωραίο είναι. Ναι. Καλησπέρα. Κύριε Μαντά. Συγγνώμη για την όχληση, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσω με τη Μαρία. Φίλιππε, θες ένα τολμαδάκι? Ναι. Πρέπει να είναι πολύ ωραία. Κύριε Μαντά, δεν νομίζω ότι... Αλέξη, τι κάνεις εδώ? Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις ματάκια με τα κινητά ατάκες και στιχάκια. Όσο σ' αγαπώ